Χριστιανικού Ορθοδόξου Συλλόγου, Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τον αδελφό Ιωάννη Λαζάκη. Ιωάννη, έλα. Ιωάννη. Είναι λίγο πιο μαλακός εσύ, Ένα χειροκρότημα για τον αδελφό. Είναι χρόνια στον αγώνα, στηρίζει και στηρίζεται με όλες τις δυνάμεις και μας στηρίζει. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συνέλληνες, Χριστός Ανέστη. Τα χειροκροτήματα εντάξει δεν ταιριάζουν, η δόξα όπως γνωρίζετε όλοι ταιριάζει στον Κύριο μόνο σου Χριστό, στην υπεραγία Θεοτόκο, που από εκεί αντλούμε όλη τη δύναμη για μαχητικότητα, για αγώνα, για ενημέρωση και όλα αυτά γίνονται για να ενημερώσουμε τον πλησίο μας και δυστυχώς τον σημερινό Έλληνα, ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως από τις σταθερές αρχές του, από τα ιδανικά του, από την Ορθοδοξία και έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει γίνει έρμεο, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, των Εβραίων Σιωνιστών, οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις συνθήκες, τις πονηρές συνθήκες, που τις γράφουν με δύσκολο τρόπο για να μην μπορεί να γίνει κατανοητή, λέει, η συνθήκη στα Γκόιμ. Γκόιμ ονομάζουν εμάς, τους ανθρώπους. Και όταν τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι δικοί τους, οι οποίοι εξυπηρετούν τους Μέρντοχ, τους Ροκφέλλερ, τους Ρότσιλ, τους τραπεζίτες, που θέλουν να μας επιβάλλουν το σφράγισμα με το 666, να μας περάσουν τις ιδεολογίες της Καμπάλα, ελέγχουν δυστυχώς την Εκκλησία πλην ορισμένους επισκόπους και ιερείς και λαό του πατρίου και ελαχίστους από το νέο ημερολόγιο φυσικά και δυστυχώς ο υπόλοιπος ελληνικός λαός βαδίζει και πνέει τον αέρα που θέλουν εκείνοι γιατί δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τηλεόραση έχουν γίνει ο διδάσκαλος του σημερινού Έλληνα. Αν ο σημερινός Έλληνας είχε πραγματική πίστη και δεν είχε ξεφύγει από τα σταθερά, από την πίστη του, από την Ορθοδοξία, από τα ιδεώδη του ελληνισμού και της πατρίδος του. Γιατί δυστυχώς την ώρα που ερχόμαστε εδώ στη συγκέντρωση με κάποια αδελφή από τη Θεσσαλονίκη που κρατούσε την σημαία με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, το άθλιο της υποθέσεως είναι ότι πολλοί κόσμος την έβλεπε και γέλαγε. Αυτό είναι το προσωπείο του σημερινού Έλληνα. Η χειραγωγή του... Οι Εβραίοι, οι Σιωνιστές και όλοι οι υπόλοιποι να τον έχουν κάνει να μισεί τα ιδεώδη του. Γιατί πίσω από όλα αυτά τα σχέδια κρύβονται αυτοί. Πολλοί αναρωτιούνται ποιος βγάζει τους νόμους. Ψάχνουμε, ρωτάμε εισαγγελείς, πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο. Γιατί δεν βάζουν φραγμό σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και είναι αντίχριστα. Και εμείς σαν χριστιανοί πρώτα ορθόδοξοι δεν το δεχόμαστε και να γνωρίζετε πολύ. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσοι ήρθατε εδώ δεν ήρθατε μόνο για να αντισταθείτε σε ένα νομικό σύστημα, αλλά ήρθατε να ομολογήσετε την πίστη σας γιατί όλο αυτό το νομικό σύστημα θα στραφεί εναντίον μας αύριο. Οι σιωνιστές αυτό θέλουν να πετύχουν. Δεν θα έρθουν ευθέως. Έρχονται και καλυμμένοι τώρα με νόμους, με προσωπία πολιτικών που το 95% του ελληνικού λαού τους ψηφίζει χωρίς να έχει καμία χριστιανική ορθόδοξη συνείδηση και χωρίς να έχει ίχνος πατριωτισμού που βάζει το χεράκι του, που ρίχνει την ψήφο αυτή στην κάλπη. Ας μην ξεχνάμε ο Καραμαλής, ο 33ου βαθμού μασόνος, ο προηγούμενος, ο θείος του Νίν, γιατί και αυτός είναι μασόνος μαζί με τον Παπαντρέου, και να μην στεναχωρηθούν πολύ, και οι του Κουκουέ ανήκουν σε εβραϊκές συναγωγές και παίρνουν χρηματοδοτήσεις και γραμμή όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν τους καλέσουμε σε δημόσιο διάλογο σε κάποιο κανάλι ή θα μας δώσουν 2 λεπτά καιρό και θα αντιστρέψουμε το λόγο μας, οποιοδήποτε ομιλητή βγει από την πλευρά τη χριστιανική για την Ορθόδοξη, ή θα μας αποκλείσουν τελείως. Και τώρα επειδή βλέπουν ότι θα βγει η αλήθεια στη φόρα και κάποιο μικρό πλήθος του ελληνικού λαού θα αντιδράσει και δεν θα δεχτεί όλα αυτά τα συστήματα, κλείνουν τις πόρτες της ενημέρωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί δυστυχώς τα ελέγχουν. Ο Καραμαλής λοιπόν, όταν υπόγραψε την εισαγωγή της Ελλάδος στην ΕΟΚ, του δώσανε 2 όρους. Να αφήσει ελεύθερες τις αιρέες στην πατρίδα μας, τις οποίες και αυτές τις ελέγχουν οι Εβραίοι. Ας μην ξεχνάμε ότι το κίνημα των ομοφιλοφίλων στην Αμερική,
το είχε ξεκινήσει η εβραϊκή στο ναό Στοά Μπένετ Μπέριθ και η οργάνωση, η υποτίθεται αντιρατσιστική, την οποία την ελέγχει ο Ιουδαίος Φόξμαν και εδρεύει στο ΣΥΑΛ, η IDL, έτσι λέγεται. Είναι καθεαυτού Ιουδαϊκή οργάνωση. Δυστυχώς και οι πολιτικοί μας δίνουν το παρόν και υποκύπτουν και εκτελούν τις εντολές αυτών των Εβραίων, του Κίσιγκερ, των τραπεζιτών του Ροκφέλερ, αυτών που αγόρασαν το κανάλι Α, και όπως πήγε να πει μια δημοσιογράφος να κάνει μια πρόταση για να την πάρουν στη δουλειά, της είπανε, εάν πεις κάτι ενάντια στους Εβραίους, τότε θα φύγεις. Ό,τι άλλο δημοσίευμα θέλεις μπορεί να κάνεις. Θα μου πείτε, είσαι ρατσιστής και μιλάς εναντίον αυτών. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής καθόλου. Το Ταλμούδ είναι ρατσιστικό. Και κανείς δεν τολμάει να καταδικάσει το Ταλμούδ, που πίσω του κρύβονται όλα αυτά τα σχέδια των νόμων που βγάζουν οι Εβραίοι. Αντιθέτως τώρα αυτοί, παράλληλα να το έχετε υπόψη σας με τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα ενεργοποιήσουν και το νόμο, ο οποίος λέει όποιος πει για αυτό το ολοκαύτωμα, το δίθεν ολοκαύτωμα, ότι είναι κάτω από 6 εκατομμύρια, ξαφνικά ένας άνθρωπος δεν έχει πλέον ελεύθερη γνώμη να πει κάτι, θα διώκεται. Τι γίνεται τώρα όμως, ποιος φταίει? Μήπως φταίμε εμείς σαν λαός που έχουμε δώσει αέρα σε όλη αυτή την εξουσία να μπει επάνω, να κόβει και να ράβει νόμους χωρίς να μας ρωτάει? Έγινε ποτέ δημοψήφισμα? Αν και το δημοψήφισμα, σας πληροφορώ, δεν μας συμφέρει, και θα σας το πω ανοιχτά να το καταλάβετε, γιατί ο λαός είναι πλέον στην κατάσταση που θέλουν όλοι αυτοί οι σιωνιστές να τον ελέγξουν. Δηλαδή, εγώ κάποτε εργαζόμουν σε μια εταιρεία και έκανα δημοσκοπήσεις, και έκανα δημοσκόπηση για το Ευρωσύνταγμα. Ξέρετε, όταν ρωτούσα με το ερωτηματολόγιο, θέλετε ο ελληνικός λαός να αλλάξει το Σύνταγμα το δικό μας, πόσο ποσοστό έβγαλα? 85%, 83-85%. Γιατί η υπεύθυνη είναι και η εκκλησιαστική φορείς. Εγώ θα ρίξω το βάρος ιδιαίτερα στο Πάτριο, που μόνο ελάχιστοι αντιδρούν και φωνάζουν και δεν ενημερώνουν το λαό. Όταν πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρει ποιος ψηφίζει, να ξέρει ότι είναι μασόνοι, ότι έχουν πάρει εντολή από τη ΣΤΟΑ να τα κάνουν όλα αυτά, ότι όλοι οι εισαγγελείς, όταν πηγαίνουμε εμείς και αντιδρούμε σε τέτοια ζητήματα και ζητούμε τη βοήθεια ενός εισαγγελέα ή τη νομική βοήθεια, γιατί μας καλύπτει ακόμα το Σύνταγμα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, επειδή ανήκουν σε μασόνους, βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Από την άλλη πλευρά έχουν γίνει δικαστήρια και αντί να δικαιώσουν που ο νόμος είναι μαζί μας, ενώ έχουν αφήσει ελεύθερους οι Ιαχωβάδες να θρησκεύουν, να μην πηγαίνουν στρατιώτες, να μην παίρνουν όπλο, εμάς οι οποίοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ειδικά από το Πάτριο που κρατούμε και την παράδοση κιόλας, όχι μόνο δεν μας υποστηρίζουν και δεν βγαίνουν υπέρ μας στα δικαστήρια, ενώ ο νόμος είναι υπέρ μας, όπως με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Απ' την άλλη πλευρά διώκουν τους εσφιγμενίτας και ξέρουν πολύ καλά ποιοι έχουν το δίκιο. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η συνθήκη, να έχετε υπόψη σας ότι πάβει οποιαδήποτε ελευθερία να θρησκεύουμε όπως θέλουμε εμείς, και θα μας σκλαβώσουν σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πλήρως ανελεύθερο. Είναι το νέο παγκόσμιο Ιουδαϊκό σύστημα, και σας το λέω ότι είναι παγκόσμιο, γιατί πίσω από την παγκοσμιοποίηση κρύβεται το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ και οι μεγάλες 13 οικογένειες που ελέγχουν όλο τον πλανήτη, που έχουν σκοπό να τον χωρίσουν σε 10 κομμάτια, την Αμερική ήδη την έχουν χωρίσει σε 2, και θέλουν να κάνουν ό,τι έκαναν παλαιά ο Ρότσιλ που τροφοδότησε τους Λένιν, να γίνει ο κομμουνισμός και να έχουμε πάνω από 60 εκατομμύρια μάρτυρες, θύματα των Μπολσεβίκων Ιουδαίων. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν οι αιμοδευσείς σιωνιστές, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τα αναφέρει όλα αυτά, αλλά ας επικεντρωθούμε πρέπει στη συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ενημερώσουμε τους τυφλούς, εντός παρενθέσεως, συνανθρώπους μας Έλληνες, γιατί είναι κλεισμένοι μέσα σε αυτό το κουτί τη τηλεόραση που θα δείτε, και όπως θα παρατηρήσετε σήμερα δεν έχει έρθει κανένας δημοσιογράφος. Θα μου πείτε, δεν ενημερώθησαν? Τα ξέρουν όλα. Οι κατάσκοποι της ΕΕΠ, της ΜΟΣΑΤ, της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα γνωρίζουν και δεν έχουν αφήσει κανένα δημοσιογράφο να έρθει. Γιατί ξέρουν, σου λέει, οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Γιατί? Και δεν τα δείχνουν, γιατί αν ενημερωθεί ο λαός, φοβούνται την αντίδραση. Το ξέρουν πολύ καλά ότι εάν αντιδράσει ο λαός, αυτοί δεν θα μπορούσαν να πετύχουν τα σχέδιά τους. Γι' αυτό στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τον πλησίον μας σε όλα αυτά τα σχέδια,
Γιατί μας ετοιμάζει αυτό το αντίχριστο και το ευρεόφιλο κράτος της ελληνικής κυβερνήσεως, μας ετοιμάζει και την κάρτα υγείας. Θα μας ενοποιήσει τον αφημένο τον ΆΜΚΑ, θα περιθωριοποιήσει όλους τους χριστιανούς και από την άλλη θα έχουμε τους Ιαχωβάδες, τους Εβραίους και οποιουσδήποτε άλλους έχουν αυτή την εύνοια των νόμων της Λισαβόνας να χαίρουν όλα τα δικαιώματα και εμείς σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μην χαιρόμεθα τίποτα. Αυτό όμως εμάς τους πραγματικούς χριστιανούς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομολογία που θα δώσουμε στον Χριστό, η μαρτυρία που θα δώσουμε σήμερα. Την κάθε στιγμή. Γιατί η αντίδρασή μας σε αυτό το σύστημα όντως είναι ομολογία. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, και ας προσπαθήσουμε αυτό το μικρό πυρήνα να τον εφουντώσουμε, να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ας πιάσουμε τους επισκόπους μας, τους ιερείς μας, τους αρχιερείς μας, όσο και να μην πείθονται, έστω μία τελευταία προσπάθεια να κάνουμε μία γενική εκκίνηση και κίνηση εναντίον όλων αυτών οι οποίοι είναι πίσω μας. Δεν εξυπηρετούν τίποτε άλλο από τα σχέδια της νέας παγκόσμιας τάξης. Πρέπει να τα κατανοήσει καλά ο Έλληνας, είτε είναι Ορθόδοξος, είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, ότι αυτούς που έχει επάνω είναι άνθρωποι της Μασονίας, των Εβραίων, Ιουδαίων, Ταλμουδιστών και δεν κοιτάνε το καλό του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό βλέπετε έχουν μπει και όλοι οι ξένοι, οι φουκαράδες οι ξένοι, που τους φορτώσανε στην καημένη την Ελλαδίτσα στην πλάτη της, να χάνει και το μεροκάματό του Έλληνας για να το πάρει ο ξένος. Να μπουν μέσα οι πολυεθνικές, να τα πουλήσουν όλα όπως ήδη τα έχουν πουλήσει και τελικά εμείς οι ίδιοι να γίνουμε σκλάβοι μέσα στην πατρίδα μας. Είναι ανεπίτρεπτο δηλαδή σε κάθε Έλληνα να αποδεχτεί αυτό το νέο ευρωσύνταγμα, αυτή τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εύχομαι Χριστός Ανέστη και όλοι μας να εναντιωθούμε σε όλα αυτά τα συστήματα και αυτοί οι λίγοι που είμαστε τώρα να αφυπνίσουν τους υπόλοιπους Έλληνες και να γεμίσει όχι μόνο όλο το Σύνταγμα, τουλάχιστον μέχρι την Ομόνοια ο κόσμος. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε, αυτοί θα μας λιώσουν και θα μας αλλοιώσουν και θα χάσουμε και την πίστη μας. Εμείς φυσικά δεν θα την προδώσουμε την πίστη μας, γιατί ο περισσότερος ελληνικός λαός την έχει χάσει την πίστη του. Όταν αφήνει να υπογράφεται σε ένα νούμερο που ο κωδικός του είναι το 666 και αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας τι θα κάνει. Θα τη χρησιμοποιήσει πιο πολύ την Ελλάδα. Αν δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον αδελφό Ιωάννη. Πολύ χρήσιμες, πολύ ουσιαστικές πληροφορίες, όλες πέρα για πέρα αλήθεια. Τις γνωρίζουμε οι περισσότεροι από το χώρο της Εκκλησίας που εκκλησιάζονται και ουσιαστικά, όχι μόνο τυπικά. Δεν πάνε δηλαδή Γιάννης και Γιαννάκηδες φεύγουν από την Εκκλησία. Έτσι, ασχολούνται και με τον πλησίον και με τη χώρα και με τα προβλήματά της και δεν κλείνονται στο κελί της, στο σπίτι τους, αδιαφορώντας για τα πάντα και για τους πάντες. Αυτοί αξιώδες και κρατώ από τον επίλογο του αδελφού Ιωάννη, εμείς να γίνουμε πυρήνες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συμπολίτες. Ακόμα και στους ξένους, θα έλεγα, οι οποίοι και αυτοί θύματα είναι καταστάσεων και μεθοδεύσεων.